για να κάνετε φτηνή αντιπολίτευση. Συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση για τις τηλεοπτικές άδειες. Ο Υπουργός Επικρατείας Νίκος Παπάς κατηγόρησε σήμερα τη Νέα Δημοκρατία για απόπειρα κατά τρομοκράτησης δημόσιων λειτουργών. Η Νέα Δημοκρατία από την πλευρά της κατέθεσε μήνυση κατά παντός υπευθύνου. Ζητά να διερευνηθεί συνολικά ο τρόπος που διενεργήθηκε ο διαγωνισμός και ο έλεγχος των πόθεν έσχης. Από τον μέτωπο των υπερθεματιστών πάλι, ο ΣΚΑΕ και ο Βαγγέλης Μαρινάκης κατέβαλαν σήμερα την πρώτη δόση για τις άδειες 14,5 και 24,6 εκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα. Η προθεσμία για την καταβολή της πρώτης δόσης του τμήματος λήγει την Δευτέρα. Στο φως τα πρώτα προκαταρκτικά συμπεράσματα της έκθεσης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την Ελληνική Οικονομία της Δέλειας Βελκουλέσκου. Ζητάει νέες περικοπές στις συντάξεις για την προστασία των οικονομικά ασθενέστερων, όπως λέει, χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές και απομείωση του χρέους. Έξι δέκο προστίθενται πλέον στον κατάλογο του νέου υπερταμείου αποκρατικοποιήσεων, όπως προέβλεπε το τεχνικό κείμενο της συμφωνίας που υπεγράφει με τους πιστωτές. Η ΕΙΑΘ, το Αττικό Μετρό, οι κτηριακές υποδομές, η ΕΛΒΟ, η ΔΕΗ ΑΔΜΙΕ και η ΕΙΔΑΠ βγαίνουν στο σφυρί ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την εκταμείευση της υποδόσης των 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σε νέες αυξήσεις των τελών κυκλοφορίας προσανατολίζεται το Υπουργείο Οικονομικών με στόχο να εισπράξει 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο, όποιος έχει αυτοκίνητο με ημερομηνία κυκλοφορίας προγενέστερη του 2007 θα πληρώνει τέλη με βάση τον κυβισμό. Όποιος έχει αυτοκίνητο με μεταγενέστερη ημερομηνία κυκλοφορίας θα πληρώνει με βάση τις εκπομπές αερίων ρήπων. Δεν θα κάνει πίσω στις απόψεις του για τα θρησκευτικά και δεν θα ψηφίσει τις αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση, διαμηνύει ο Πάνος Καμένος, που θα συναντήσει τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο την Τετάρτη. Έκτακτη σύσκεψη για το προσφυγικό υπό τον Αλέξη Τσίπρα, με την συμμετοχή Καμένου, Κουίκ και Φλαμπουράρη, ζητάει ο Θοδωρής Δρίτσας. Αφορμή ο Πετροπόλεμος και το Ξύλο στο κέντρο φιλοξενίας στη Σούδα της Χίου. Από τα έκτροπα τραυματίστηκαν 4 μετανάστες, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε 15 προσαγωγές. Το εγκόμιο της Γερμανίδας Καγκελαρίου έπλεξε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στη Wall Street Journal. Η Μέρκελ πληρώνει το εσωτερικό τίμημα της θαραλέας απόφασης που έλαβε πέρυσι για το προσφυγικό, είπε. Και συμπλήρωσε. Συμπεριφέρθηκε ως Ευρωπαία ηγέτης. Αν δεν το είχε πράξει, η Ευρώπη θα ήταν απολύτως διχασμένη. Η τετράχρονη Άννη ήταν ζωντανή όταν την τεμάχησαν. Αυτό υποστήριξε ο ιατροδικαστής Νίκος Καρακούκης στη διάρκεια της κατάθεσής του ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου της Αθήνας για τη δολοφονία που συγκλώνει στο Πανελλήνιο. Ο ιατροδικαστής στηρίζει την εκτίμησή του στις διάσπαρτες κοιλίδες αίματος του κοριτσιού, οι οποίες είχαν εκτιναχθεί σε μεγάλο ύψος στο υπόγειο της οδού Μιχαήλ Βόδα. Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν οι φωτογραφίες από τον καυγά του Μπρατ Πιτ με τον 15χρονο γιο του Μάντοξ την προηγούμενη της κατάθεσης της αίτησης διαζυγίου. Το περιστατικό συνέβη στο ιδιωτικό τζετ του διάσημου ζεύγους και αποτέλεσε σύμφωνα με πηγές τη σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι στη σχέση τους. Πρόσωπα από το περιβάλλον του ηθοποιού επιβεβαιώνουν τον καυγά, διαψεύδουν όμως οποιονδήποτε υπαινιγμό για βιοπραγία. Μεγάλη πυρκαγιά σημειώθηκε σε αποθήκη στη Μόσχα με συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους 8 πυροσβέστες. Οι 100 εργαζόμενοι στην αποθήκη απομακρύνθηκαν με τη βοήθεια άνδρων του πυροσβεστικού σώματος.